πάω στο Παρίσι, στο κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας τέχνης και ταυτόχρονα για χρόνια υπήρξε συντάκτης στη Γαλλική Λιμπερασιόν. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Τι έγινε, έγινε νόμος τελικά το ιδιωτικό, ναι, και το δημόσιο? Έγινε νόμος και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δημιουργεί έτσι ένα μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Για να αποφύγουν, κοιτάξτε, βγήκε ο νόμος ο οποίος λέει, προσέξτε ακριβώς, επιλέξει, ότι έχει το δικαίωμα να υποστεί ποινικές κυρώσεις κάποιος ο οποίος θα κάνει ακόμη και ένα αστεϊσμό και ένα σχόλιο σε θέματα τα οποία αφορούν ρατσιστικό περιεχόμενο. Θα γίνει αυτό το πράγμα αρκεί να βρίσκεται σε μη δημόσιο χώρο. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Σε μη δημόσιο χώρο, λέει ο νόμος. Δηλαδή δεν απαγορεύει, δεν λέει σε ιδιωτικό, αλλά λέει σε μη δημόσιο χώρο. Εάν μπορείτε εσείς να καταλάβετε τι σημαίνει ο μη δημόσιος χώρος, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει εδώ στη Γαλλία. Μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα. Δηλαδή, είμαστε σε ένα γαλλικό τραπέζι, γνωστά αυτά, μια παρέα, και συζητάμε τις εξελίξεις, τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν να πάμε με στρατό στην Ουκρανία. Και λέμε εμείς τώρα, εγώ και εσείς λέμε στην παρέα, αυτός καβάλισε ο καλάμι. Όχι μικρός Ναπολέοντας, μικρό έχει το τάδε, ξέρω εγώ. Είναι μια ιδιωτική συζήτηση. Μπορεί να διωχθεί? Βεβαίως. Εάν καταγγελθεί από κάποιον, προσέξτε, δεν είναι ανάγκη μόνο να ακουστεί. Εδώ πέρα εισάγουμε το χαφιεδισμό. Εάν καταγγελθεί από κάποιον τρίτον, αμέσως το θέμα αγγίζει την αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Δηλαδή, εκτός από το άδικο της ποινικής δίωξης, υπάρχει και ο χαφιεδισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται με αυτό το νομοσχέδιο και οθεί τους πολίτες για το παραμικρό θέμα, το οποίο άπτεται αυτού του νόμου, να καταγγέλνουν τους άλλους. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από αντιδράσεις, ειδικά τώρα με το wokeism, δηλαδή με αυτό τη θεωρία του ζάνρου, του κοινωνικού είδους. Μπορεί να πάρει πολλές διαστάσεις, διότι ο παραμικρός άνθρωπος, ο οποίος έχει πρόβλημα με τον άλλον, μπορεί να του προκαλέσει στοιχεία ποινικής δίωξης. Όλα αυτά, ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Αν αυτό το δούμε σε μια σειρά από γεγονότα, όπως είναι η οικονομία πολέμου που έχουμε αναφερθεί μαζί, αλλά και γενικότερα η προσπάθεια ελέγχου του όλου συστήματος για τα επόμενα χρόνια, προσοχή, για τα επόμενα χρόνια, όχι για τώρα, αλλά από τώρα ξεκινάει, αυτό οδηγεί σε δύο χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, την απόλυτη υποταγή του ατόμου σε αυτό που ονομάζουν αυτοί σύνολο, δηλαδή συσταγωγικά, το οποίο ουσιαστικά είναι μια νέα μορφή σοβιετισμού. Δηλαδή, πάει ο δημόσιος χώρος, δηλαδή η δημόσια εξουσία, πάει να ελέγξει την ιδιωτική σε κάθε μορφή εκδήλωσής της. Και γι' αυτό και δεν ήταν αρνητική στην πρόταση, στην φοβερή πρόταση που έκανε η Γερμανία υπουργός, δεν υπάρχουν ευήκοα ότα εδώ στη Γαλλία, ώστε να μπορούν τα παιδιά να μπουν από πολύ νωρίς από το σχολείο, από το δημοτικό, σε μια ψυχολογία οικονομίας λόγων, οικονομίας χρημάτων και ούτω καθεξής, με απότερο σκοπό την προστασία της Ευρώπης εναντίον του φοβερού εχθρού, συγγνώμη για την ειρωνία μου, του Ρώσου, ο οποίος θα έρθει, θα επιτεθεί και θα καταστρέψει την Ευρώπη. Ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, ότι εδώ φτιάχνονται αφηγήματα ένθεν κακήθεν. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε μπει σε μια ιστορία οικονομίας πολέμου και παράκρουσης, όπου και αν κοιτάξτε, με πολύ αίμα, δηλαδή, έτσι αν τα αποπληθωρήσω λίγο, έχω το Μακρόν που λέει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο γιατί η Μόσχα δεν μπορεί να κερδίσει. Και κάποιος εδώ μου λέει, κύριε Δαβέτα, πλησιάζει επέτειος κατάληψης του Παρισιού το 1814 από τους Ρώσους πρωτίστως, Πρόσους και Αυστριακούς, μήπως εδώ θέλει να ρεφάρει ο Μακρόν. Ένα. Άλλο. Ο Σαρλ Μισελ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λέει, αν θέλουμε την ειρήνη, ας προετοιμαστούμε για πόλεμο. Η Υπουργός Παιδείας που είπατε, η Φιλελεύθερη, καλεί τα σχολεία να προετοιμάσουν μαθητές για το ενδεχόμενο πολέμου. Ο Νετανιάχου συνεχίζει να ισοπεδώνει τη Γάζα με κόσμο να λιμοκτονεί. Πού αλλού θέλετε, όπου και να... Α,
ο Πούτιν λέει ότι θα βομβαρδίσει 5 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εάν πατήσει νυχάκι δυτικού στρατιώτη στην Ουκρανία. 5 ευρώ, έτσι, θα τις βομβαρδίσει. Συγγνώμη, η Ερυθρά Θάλασσα. Συγγνώμη, αυτή η εικόνα έχει την εξήγηση μετά γιατί νομοθεσίες δημόσιο και ιδιωτικό, κατά τη γνώμη μου πάντως. Ναι, έχει την εξήγηση. Εδώ μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο στην οποία όλα πρέπει να είναι κάτω από το βλέμμα του μεγάλου αδερφού, του μεγάλου αδερφού με κάθε μέσον, οικονομικό, οτιδήποτε. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κάνει κάποιος κάτι σε επίπεδο ιδιωτικό, σε επίπεδο προσωπικό, άρα θα είναι άνετα υπό τον έλεγχο μιας γενικότερης, ας το πούμε, ματιάς, ενός γενικότερου βλέμματος, ενός γενικότερου θαλμού, πέστε το εξουσίας, πέστε το όπως θέλετε. Δεν μιλάω για μεταφυσική εδώ πέρα, μιλάω και γερολεκτικά, για κοινωνικά και πραγματικά περιστατικά. Αυτό δημιουργεί ένα νέο τύπο ανθρώπου. Ο νέος τύπο ανθρώπου θα είναι ο μοναχικός άνθρωπος, ο οποίος θα ζει με λίγα και θα ταξιδεύει πάρα πολύ μέσω της τεχνολογίας. Θα χρησιμοποιεί πάρα πολύ την τεχνολογία, όλες αυτές τις νέες μορφές. Αυτός θα είναι καθυλωμένος, σαν να είναι ανάπηρος, σε μια καρέκλα, σε ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό ιδιωτικό χώρο. Γι' αυτό και εξηγείται το γεγονός ότι όταν μπήκε χθες, προχθές στην τηλεόραση εδώ, το μεγάλο θέμα για τον πόλεμο στη Ρωσία, ναι, απάντησαν όλοι, μα δεν θα πάμε εμείς να πολεμήσουμε, ούτε καν θα στείλουμε στρατό. Τα ρομπότ θα πάνε. Προσέξτε δηλαδή, προετοιμάζουν τα ρομπότ και θα, δηλαδή με λίγα λόγια, με λίγη φαντασία, θα έχουμε αργότερα μάχη των ρομπότ μεταξύ των χωρών. Άρα οι άνθρωποι θα είναι παρατηρητές όπως στα video game. Ναι. Κάπως έτσι θα καλά, πάνε, καλά, καλά. Εγώ ξέρω κύριε Δαβέτα ότι όταν φτάσουμε στο σημείο ποιοι οι λεγόμενοι πράσινοι της Γερμανίας, πιο πράσινοι πεθαίνεις, δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, να είναι πιο φιλοπόλεμοι από τους πομερανούς γρενιαδέρους του Μπίσμαρκ των προηγουμένων αιώνων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δείχνει τη διαστροφή πρώτα-πρώτα στον ευρωπαϊκό χώρο. Εδώ πλέον έχει απομυθοποιηθεί ακόμη και η χρήση των πυρηνικών. Να κάνουμε, λέει, ευρωπυρηνικά, να έχουμε τον, ναι, κωδικό. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δύο πράγματα να σημειώσω αυτό που είπατε, τη σωστή αυτή παρατήρηση. Πρώτον, η λέξη πυρηνικά έχει απομυθοποιηθεί. Ο φόβος κάποτε, ο Ντομινίκ ντι Βιλπάν, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας επί Σιράκ, που είχε αρνηθεί η περίπτωση να κάνει πόλεμο στο Ιράκ, δήλωσε το εξής, ότι κάποτε τα πυρηνικά ήταν αιτία ειρήνης, γιατί ακριβώς υπήρχε ο αμοιβαίος τρόμος από όλες τις πλευρές. Τώρα έχει απελευθερωθεί τόσο πολύ το θέμα, ώστε ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την απειλή των πυρηνικών, η οποία όπως είναι απομυθοποιημένη, όταν θα έρθει η ώρα θα είναι και λίγο αναμενόμενη στο μυαλό των ανθρώπων. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τους πράσινους. Οι πράσινοι δεν είναι πλέον οι οικολόγοι, όπως λέγαμε. Δεν έχουν σχέση με το περιβάλλον, με την έννοια της φύσης. Συγγνώμη, έχετε ακούσει την ηγέτιδα των πράσινων. Πιο φιλοπόλεμοι από τον Μπίσμαρκ, με συγχωρείτε, ναι, δηλαδή. Γιατί δεν είναι πλέον, έχουν φύγει από τη σχέση της φύσης. Οι πράσινοι... Όχι, δεν έχουν φύγει, γιατί για το ανθρακικό αποτύπωμα μας κουνάνε το δάχτυλο στους λαούς. Με συγχωρείτε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη μία θέλουν να κάνουν ένα δίδαγμα, ένα κήρυγμα, μια ηθικολογική συμπεριφορά απέναντι σε διάφορα πράγματα. Και από την άλλη, στην ουσία, είναι μέρος του συστήματος, έτσι όπως έχουν γίνει. Ακολουθούν τις εξουσίες και τις ηγεσίες. Επίσης, εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, να συμπληρώσω αυτό, μια και σας κάνω όλο το πλάνο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το πανεπιστήμιο, τα ιδρύματα, τα υψηλά ιδρύματα εδώ στη Γαλλία, τα οποία κάποτε έχαιραν εκτίμησης παγκοσμίου, παράδειγμα η Sciences Po, των πολιτικών επιστημών δηλαδή, αυτό το κορυφαίο πανεπιστήμιο μαζί με τη Σορβόνη, λόγω του πολέμου της Γάζας, στην οποία προσπαθεί να αποφύγει ο Μακρόν, μεταθέτονται συνέχεια το πρόβλημα στη Ρωσία και σε άλλα θέματα, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μπήκαν κάποιοι φοιτητές, οι οποίοι ήταν, ας το πούμε, φίλο Νετανιάχου, και εκδιώχθηκαν όλοι από το πανεπιστήμιο, από τους άλλους φοιτητές, ως σιωνιστές. Και τώρα υπάρχει θέμα, το οποίο λένε ότι υπάρχει ο αντισημιτισμός στα πανεπιστήμια και ότι θα πρέπει να υπάρξει ξανά μια λειτουργία για εκαθάριση του αντισημιτισμού στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν μπερδευτεί τόσο πολύ τα πράγματα, τα οποία το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτό που ονομάζουμε
wokeism, δηλαδή αυτό το νέο φεμινισμό, αυτή τη θεωρία του είδους, κοινωνικού είδους, ουσιαστικά μαζί με τον χριστιανισμό, όπως τον βλέπουν, τον καθολικό χριστιανισμό, και αυτό που ονομάζουμε ειδονισμό, δηλαδή την ευχαρίστηση της κατανάλωσης, όλα αυτά στηρίζονται σε μια κοινή ιδεολογία, την ιδεολογία του θύματος. Η ιδεολογία του θύματος, αν προσέξετε, μπαίνει ως λεξιλόγιο παντού σε όλες τις αντιδράσεις, σε όλες τις πολιτικές αντιδράσεις. Η θυματοποίηση. Εμείς είμαστε θύμα, εσείς είστε θύμα, όλοι είμαστε θύμα. Άρα θα πρέπει να κυνηγήσουμε το θήτη. Και στην πραγματικότητα, εμείς οι ίδιοι που είμαστε το θύμα, είμαστε και ο θήτης των άλλων. Είναι μια τραγική κατάσταση. Έχετε δίκιο. Να το κατεβάσω λίγο. Επειδή εδώ ο Σωτήρης μου λέει συγγνώμη, αλλά εμείς ως Έλληνες δεν θα θέλαμε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Έχουμε την Τουρκία να μας απειλεί σε καθημερινή βάση. Σωτήρη, γιατί μας το λες αυτό? Με συγχωρείς. Έχεις δει εμείς να ασχολούμαστε με τις απειλές της Τουρκίας? Εμείς ως χώρα. Εδώ είπε ότι την Κύπρο βάλαμε φρένο και δεν την κατακτήσαμε όλοι και δεν κουνιέται φίλο. Σοβαρά μιλάς, Σωτήρη? Για την Ουκρανία όμως είμαστε λαλίστατοι. Και ειλικρινά τώρα, κύριε Δαβέτα. Ο Μακρόν θα κάνει πόλεμο, λέει, δεν λέω ότι το κάνει, στην Ουκρανία. Για την Κύπρο, που είναι μέλος... Κανείς δεν μιλάει για την Κύπρο. Κανείς δεν μιλάει. Αυτά και για το Σωτήρι, έτσι, απάντηση. Για να καταλάβει ότι η Ευρωστρατή είναι αλακάρτ, δεν είναι. Είναι για τα συμφέροντα. Έτσι ακριβώς είναι αλακάρτ, και βέβαια ο Μακρόν σας είπα ότι ουσιαστικά υπάρχει ένας ψυχολογικός πόλεμος, ο οποίος όποιος κάνει την πρώτη κίνηση σε αυτόν θα επιτεθούν όλοι. Ουσιαστικά ο πόλεμος χρησιμοποιείται, όπως χρησιμοποιήθηκε και άλλες κρίσεις στο παρελθόν, και τα υγειονομικά και άλλα, για να υποταχθεί το άτομο, η ιδιωτική φύση, να υποταχθεί πλήρως πέρα από το αντικειμενικά πραγματικό, το ενδεχόμενο ενός πολέμου, το οποίο όμως ακόμη δεν έχει εδραιωθεί, γιατί η πλειοψηφία, λέει εδώ στη Γαλλία, αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εδώ στη Γαλλία συγκεκριμένα, ένα 82% είναι εναντίον του πολέμου, και πάνω σε αυτό πάει να χτίσει εικόνα ο Μελανσόν, ο οποίος ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία σαν με βασική έννοια πάμε όλοι για τις προεδρικές, αλλά ξεκινούμε από το σλόγγαν ο μη πόλεμος. Πάνω σε αυτές λοιπόν τις θεωρίες πάνε να χτίσουν μια νέα αντίληψη ζωής. Πάνε να χτίσουν ένα νέο τύπο ανθρώπου. Γι' αυτό ξεκινάνε από τις νέες γενιές, οι οποίοι θα είναι παιδιά της τεχνοζωής και θα ζουν πλέον μέσα στο μάτριξ της πραγματικότητας. Προσοχή, δεν είναι επιστημονική φαντασία αυτά που λέω. Μια μικρή ματιά να δείτε στο τι γίνεται γύρω μας, πώς ξεκινάνε από τις μικρές λεπτομέρειες. Θα φτάσουμε, θα καταλάβουμε ότι όλα αυτά, ο φόβος του Ισλαμισμού όπως τον παρουσιάζουν, όχι όπως είναι, όπως τον παρουσιάζουν, ο φόβος των Ρώσων, ο φόβος των ατομικών δικαιωμάτων, όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης έχουμε ένα νέο στοιχείο τώρα, το οποίο χτες έγινε το κεντρικό στοιχείο. Θυμόσαστε όλοι που μιλούσαμε και έγινε και στα ελληνικά επί Τσίπρα, προεδρία Τσίπρα, ότι ένα νεαρό παιδί από ηλικίας 15 χρονών θα μπορεί να ζητήσει αλλαγή φύλου. Το θυμόμαστε? Ναι. Το θυμόμαστε. Αποδείχτηκε λάθος αυτό και αποφασίστηκε στη Βρετανία και χτες στη Γαλλία με απόφαση που περνάει από την Σύγκλιτο, θα περάσει και το Κοινοβούλιο, να βγει νέος νόμος που, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά σκάνδαλα και καταστρέφονται ζωές, να μην μπορεί να ζητήσει αλλαγή φύλου πριν το νόμιμο έτος, αυτός το οποίο θα ψηφίσει, το οποίο είναι 18 χρονών. Διότι οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι πολλά παιδιά υπό την επίρρεια αυτών των αντιλήψεων του wokeism, δηλαδή του νέου φεμινισμού, αυτών των αντιλήψεων του κοινωνικού είδους, είναι θύματα διαφόρων επιτηδίων, οι οποίοι τα οθούν σε αποφάσεις, τις οποίες αργότερα μετά από 1-2 χρόνια μετανιώνουν και έχουν καταστρέψει τη ζωή τους με αυτές τις ορμόνες. Κεντρικό θέμα. Πού πάμε, κύριε Δαβέτα? Γιατί καλά η αντίληψη που έχει η γαλλική κοινωνία ότι στον πόλεμο θα πάνε τα ρομπότ να πολεμήσουν, αλλά στην Ουκρανία πέραν των drones που χρησιμοποιούνται όμως, οι άνθρωποι σκοτώνονται, δεν σκοτώνονται ρομπότ. Ναι, οι άνθρωποι σκοτώνονται μέχρι τώρα, γιατί το ρομπότ είναι κάτι το οποίο θα έρθει, το σκέφτονται για άμεσα. Καλά. Έχουν βάλει όμως και ένα νέο όπλο εδώ και μερικές μέρες,
ένα νέο όπλο, το οποίο είναι τα λέιζερ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσεις πανάκριβα αντιαεροπορικά ή ας πούμε να φτιάχνεις τύχη αντιαεροπορικά. Τώρα έχουν φτιάξει κάτι μηχανές, τις οποίες εφάρμοσαν, άρχισαν να εφαρμόζουν ήδη σε μικρή κλίμακα, αλλά θα γίνει σύντομα σε μεγάλη κλίμακα, τα λέιζερ. Δηλαδή υπάρχει ένα μηχανήμα το οποίο σε δευτερόλεπτα, ελάχιστα, σε χρόνο μηδέν, στέλνει το λέιζερ, το οποίο είναι κατευθείαν, χτυπάει το στόχο και τον διαλύει. Αυτός είναι ο Μακρόν όμως θες ζήτησε να δεσμευτούν δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες για την παραγωγή τριτονίου, το οποίο θα είναι το νέο αντιβαλιστικό σύστημα θα παράξει. Δηλαδή, θέλω να πω, κύριε Δαβέτα, από τη μία γίνεται αυτό που περιγράφεται και από την άλλη όλοι κάνουν οικονομία πολέμου. Όλοι. Έτσι. Ο άλλος από τη Μόσχα λέει θα πατήσω ένα κουμπί και θα ισοπεδώσω πέντε πόλεις ευρωπαϊκές. Εντάξει. Ναι. Και δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή... Οι ρωσικές εκλογές είναι η επιβεβαίωση ότι ο μεγάλος νότος, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Κίνα, η Ρωσία και οι διάφορες άλλες χώρες, είναι μπετόν γύρω από τις δικές τους αντιλήψεις. Οι Ρώσοι θέλουν τον Πούτιν και θέλουν αυτή την πολιτική την οποία κάνει ο Πούτιν, την οποία θεωρούν πολιτική ήθους, έτσι λένε, και πολιτική άμυνας, ταυτότητας. Είναι μια πολιτική ταυτότητας. Απ' την άλλη, η Δύση πάλι οδηγεί στα άκρα και έχουμε πάλι μια πολιτική γύρω από την ταυτότητα, η οποία αρχίζει και αναδύεται ως αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση. Άρα, πού πάμε? Πάμε οι δύο κόσμοι, ο μεγάλος Βορράς και ο μεγάλος Νότος, να κινούνται γύρω από την ταυτότητα, η οποία ταυτότητα είναι και πραγματικό γεγονός, αλλά και παραμύθι. Διότι γύρω από την ταυτότητα θα αρχίσουν να συσπυρώνουν τις παλιές, ας το πούμε, εθνικιστικές αντιλήψεις, ενώ η ταυτότητα δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει αυτογνωσία του ποιος είμαι και που πάω, και είμαι ανοιχτός στο διαφορετικό. Αυτοί πάνε να το κλείσουν σε εθνικιστικές αντιλήψεις και η μεν και η δε, και να δημιουργήσουν τα δύο μεγάλα μπλοκ, του μεγάλου Βορρά και του μεγάλου Νότου, με συνέπειες οι οποίες δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενες για το τι θα δώσει στο μέλλον. Καταλάβατε? Και μέσα σε αυτά το άτομο, στα πλαίσια αυτού του μεγάλου Βορρά και του μεγάλου Νότου, είναι διαλυμένο. Έχει συντριβεί στο όνομα του γενικού καλού. Τα ατομικά δικαιώματα δηλαδή έχουν υποταχθεί στα πλαίσια του γενικού καλού, με αποτέλεσμα να μπορούμε πλέον να μην μιλάμε για Γαλλική Επανάσταση, να μιλάμε μόνο για θρησκευτικές καταστάσεις, να μιλάμε πάλι για αυτή την ιδεολογία του θύματος, της θυματοποίησης, η οποία είναι η κυρίαρχη ιδεολογία και συνάδει με όλα αυτά τα πράγματα σήμερα. Άρα έτσι πως πάμε, κύριε Δαβέτα, ο ένας μεγάλος πόλεμος δεν είναι μακριά. Όχι, είναι ενδεχόμενο αυτό. Είναι ενδεχόμενο στα πλαίσια της λογικής αυτής. Μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Μπορεί και να είναι απλά ένα εργαλείο στο να μαζευτεί ο κόσμος και να αλλάξει σιγά σιγά η εκπαίδευση. Ένα αυτό. Δύο, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τρία, μπορεί να γίνει ένας μικρός πόλεμος. Μικρός πόλεμος σημαίνει τοπικός. Εδώ έχω ακούσει επανειλημμένα στρατηγούς και Έλληνες στρατηγούς, όχι μόνο Γάλλους, οι οποίοι αναπτύσσουν και λένε ότι πλέον σήμερα με τα τακτικά πυρηνικά η ζημιά θα είναι τοπική. Ναι, δηλαδή, τοπική σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε μια κομμόπολη. Εντάξει, και οι άλλοι θα κάθονται που έχουν επίσης πυρηνικά να κοιτάνε να ισοπεδώνεται μια κομμόπολη. Θα ανοίξει Το θηριοτροφείο θα ανοίξει μετά, το έχουμε καταλάβει, κύριε Δαβέτα. Έτσι είναι. Η Κίνα, είδατε τη δήλωση της Κίνας πριν τρεις μέρες. Εάν γίνει επίθεση στη Ρωσία, εμείς είμαστε επιθετικά, στρατιωτικά, στα πλευρά της Ρωσίας. Επίσημη διαθέση της Κίνας είναι αυτή. Το δεν το λέω εγώ, το λέει η Κίνα. Ωραίος κόσμος, εγώ αυτό κατάλαβα εγώ. Με αυτά που λέμε, θεολογία πολέμου και τίποτα άλλο. Κάθε υφή πολέμου, όχι μόνο στο μέτωπο. Το πολεμικό, το στρατιωτικό, έχουμε μια θεολογία πολέμου στα πάντα τελικώς. Αυτό καταλαβαίνω. Στα πάντα, σε όλα. Και μάλιστα γι' αυτό και εγώ επανειλημμένα έχω πει ότι απάντηση σε αυτά, όσο και αν φαίνεται ουτοπικό και λίγο ρομαντικό ή ακόμη και αφελές για κάποιους, απάντηση σε αυτά για να μπορέσει να σωθεί το άτομο, γιατί μέσα από το άτομο έρχεται η αντίδραση σε αυτόν τον ολοκληρωτισμό, σε αυτόν τον νέο σοβιετισμό, ο οποίος υπάρχει στη δυτική και στην ανατολική πλευρά. Μιλάμε για
η παγκοσμιοποίηση πάει να οδηγήσει σε μια νεοσοβιετιοποίηση του κόσμου. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό και να σώσουμε την ατομικότητα, η οποία είναι το θεμέλιο της σκέψης και των αντιδράσεων απέναντι σε αυτά, είναι η τέχνη. Όταν λέω τέχνη, δεν εννοώ να γίνουμε όλοι ζωγράφοι. Και όταν εννοώ τέχνη, η τέχνη είναι πολύ πιο δυνατή από όσο νομίζει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι αυτό που λέω είναι αφελές, δηλαδή απλά ωραία πράγματα. Όχι, η τέχνη είναι να διατηρήσεις το μυαλό σου ανοιχτό, να μπορείς να θωρακίζεις την παιδεία σου, ακόμη και με ατομικό τρόπο, μέσα από βιβλία, μέσα από γνώσεις, και αυτό να δημιουργεί μια συνείδηση αντίστασης απέναντι σε αυτή την βιαιότητα του νέου σοβιετισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημοσθένης Δαβέτας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του.